Ο Περσέας, γιος της Δανάης και του Δία, έπρεπε να κάνει έναν πολύ επικίνδυνο άθλο. Να σκοτώσει τη Γοργόνα που την έλεγαν Μέδουσα και να πάρει το κεφάλι της στο βασιλιά Πολυδεύκη. Οι Γοργόνες ήταν τρεις τερατόμορφες αδερφές που ζούσαν σε ένα μυστικό μέρος που κανείς δεν γνώριζε. Από τις τρεις αδερφές η Μέδουσα ήταν η φοβερότερη. Ήταν τόσο άσχημη και τρομερή που όποιος την αντίκριζε πέτρωνε. Ο Περσέας όμως δεν δίστασε. Για πολύ καιρό τριγύριζε σε μέρη επικίνδυνα και σκοτεινά, αλλά δεν μπορούσε να βρει πουθενά τις τρεις Γοργόνες. Δεν σταμάτησε όμως την αναζήτησή του, όσες δυσκολίες και αν συνάντησε. Μέχρι που τον λυπήθηκαν οι θεοί και ένα πρωινό εμφανίστηκαν μπροστά του ένας φτερωτός νέος και μια όμορφη γυναίκα με χρυσή αρματοσιά. Ο Περσέας τρόμαξε μόλις τους είδε, γιατί κατάλαβε αμέσως ότι στεκόταν μπροστά σε δύο θεούς, το φτερωτό Ερμή και την πολεμίστρια Αθηνά. Ο Ερμής του χαμογέλασε πονηρά και του έδωσε ένα ζευγάρι φτερωτά σανδάλια για να ταξιδεύει γρήγορα και την περικεφαλαία του Άδη που θα τον έκανε αόρατο για να ξελιστρά από κάθε κίνδυνο. Η Αθηνά με τη σειρά της του έδωσε μια αστραφτερή ασπίδα για να μπορεί να κοιτάξει μέσα από αυτή τη Μέδουσα χωρίς να πετρώσει και ένα πολύ κοφτερό σπαθί για να της κόψει το κεφάλι. Ο Περσέας τους ευχαρίστησε και η Αθηνά του έδειξε το δρόμο για τη σπηλιά των τριών γριών που ήταν οι μόνες που ήξεραν πού βρισκόταν η Μέδουσα. Ο Περσέας φόρεσε τα φτερωτά σανδάλια και πέταξε αμέσως για τη σπηλιά των γριών. Οι τρεις γριές ήταν πολύ άσχημα και άθλια πλάσματα και οι τρεις μαζί είχαν ένα μάτι και ένα δόντι και για να φάνε και να δουν το έδιναν η μία στην άλλη. Ο Περσέας έβαλε την περικεφαλαία του Άδη, έγινε αόρατος και περίμενε υπομονετικά. Μόλις η μία γριά έκανε να δώσει το μάτι στην άλλη, πετάχτηκε γρήγορο σαν αστραπή και τους το έκλεψε. Οι γριές άρχισαν να στριγλίζουν και να καταριούνται, αλλά δεν μπορούσαν να δουν τον Περσέα χωρίς το μάτι τους. Για να τους το δώσει πίσω, τις ανάγκασε να του αποκαλύψουν πού θα έβρισκε τη φοβερή Μέδουσα. Μόλις έμαθε το μυστικό τόπο που ζούσε η Μέδουσα, πέταξε κατευθείαν για εκεί. Ο Περσέας πλησίασε αόρατο στη Μέδουσα την ώρα που αυτή κοιμόταν, κοιτώντας τη μέσα από την αστραφτερή του ασπίδα για να μην πετρώσει. Χωρίς να χάσει χρόνο, έκοψε με το κοφτερό σπαθί το κεφάλι της και το έβαλε γρήγορα σε ένα σάκο. Έπειτα, πέταξε όσο πιο γρήγορα μπορούσε για να γλιτώσει από τις θυμωμένες αδερφές της. Το μόνο που έμενε ήταν να γυρίσει πίσω στη Σέριφο.